Με το Payday The Heist, η Overkill Software έδωσε στους gamers ένα παιχνίδι αποκλειστικά βασισμένο σε ληστείες, επηρεασμένο από επικές κινηματογραφικές σκηνές όπως τα πρώτα λεπτά του The Dark Knight. Πέρασαν 2 χρόνια από τότε, με την Overkill Software να κυκλοφορεί πλέον το sequel. Ένας μυστήριος τύπος, ονόματι Bane, έχει τις διασυνδέσεις με όλων των ειδών της μαφίας και αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες ληστείες. Θέτει λοιπόν σε εμάς και ακόμα 3 άτομα να κλέψουμε τράπεζες, να εισβάλλουμε σε μουσεία και γκαλερί τέχνες με σκοπό την απόκτηση μερικών πινάκων μυθικής αξίας ή ακόμα και το ξάφεσμα κοσματοπολίων που διαθέτουν σπάνια πετράδια. Κάθε αποστολή χαρακτηρίζεται από επίπεδο δυσκολίας και είναι διαφορετική, με την ομάδα ανάπτυξης του παιχνιδιού να έχει εμπλουτίσει στο έπακρο το συγκεκριμένο τομέα. Τα objectives και τα κτίρια μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά το πώς θα κινηθούν οι αστυνόμοι ή το πού θα βρίσκεται το αντικείμενο ή το χρηματοκιβώτιο που πρέπει να διαρρήξουμε αλλάζει κάθε φορά και τα γεγονότα εξελίσσονται διαφορετικά. Αρνητικά στοιχεία υπάρχουν και δυστυχώς είναι πολλά. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι από τις χειρότερες που έχουμε δει ποτέ σε first person shooter τίτλο, με τους αστυνομικούς πολλές φορές να περνούν από δίπλα μας σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν είναι λίγες οι φορές που ενώ έχουμε καθαρίσει ένα δωμάτιο, από το οποίο δεν υπάρχει καμία είσοδος εκτός από την κεντρική, εμφανίζονται ματάδες από το πουθενά, ακριβώς από πίσω μας, με αποτέλεσμα να μας συλλάβουν. Όσον αφορά στον τεχνικό τομέα, η Overkill Software δυστυχώς δεν έχει κάνει τις απαραίτητες βελτιώσεις και το Payday 2 υποφέρει από τα προβλήματα που συναντήσαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι της σειράς και τα οποία είναι τα χαμηλής ανάλυσης textures, το τραγικό screen tearing, τα frame drops και το μικρό επίπεδο λεπτομέρειας στο περιβάλλον. Το Payday 2 βασίζεται κυρίως στη συνεργασία και την ομαδικότητα για να καταφέρουν οι παίχτες να πετύχουν το στόχο τους. Μπορεί να υποφέρει από πολλά προβλήματα, αλλά οι αμέτρητες αποστολές και τα άπειρα unlockables θα κρατήσουν για αρκετές ώρες το ενδιαφέρον του gamer.